Και θα ήθελα να καταδικάσω τη βία που ασκήθηκε σήμερα εις βάρος των αγροτών από αστυνομικές δυνάμεις και μάλιστα και με χρήση χημικών. Από τη δεύτερη φορά κυβέρνηση αριστερά που χρησιμοποιεί και πάλι την επιβολή του ελέγχου απέναντι στις κινητοποιήσεις που είναι απόδειξη της δικής σας αδιέξοδης αντιαγροτικής πολιτικής. Πραγματικά, κύριε Υπουργέ, ακούγοντας την πρωτολογία σας με μεγάλη προσοχή, θα ήθελα να σας πιστέψω, αλλά δυστυχώς δεν μας πείθετε με τις αγαθές σας προθέσεις ούτε τα μεγάλα σας τα λόγια. Και πάλι φροντίσατε να πείτε ότι, ξέρετε, εμείς φταίνε όλοι οι άλλοι. Και ιδιαίτερα κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αναπληρωτή υπουργό που κάθεται δίπλα σας. Συμφωνεί ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τον αγροτικό τομέα? Αν συμφωνεί, τότε διαφωνεί με τον εαυτό του, που επί 30 χρόνια με αυτή την καταστροφική πολιτική του ΠΑΣΟΚ έκανε κομματική και πολιτική καριέρα με τους αγρότες του νομού του. Επιτέλους θα πρέπει να πάρουν θέση όλοι και να μην μας κάνουν μαθήματα ορθής γεωργικής πρακτικής από το βήμα αυτό. Λες και εσείς είστε έξω αυτή τη στιγμή παρατηρητές, δεν κυβερνάτε. Κυβερνήστε, υλοποιήστε τα. Και για το νερό και για τα επαγγελματικά λύκια και για τις κλιματικές αλλαγές εφαρμόστε πολιτικές. Επιτέλους, αφήστε τις αναλύσεις ιδιών και εκθέσεις. Ακούσαμε και πάλι από τον κύριο υπουργό να λέει ότι πλήρωσα 2 δις, 1 δις 100 οι επιδοτήσεις, μεγάλα νούμερα. Μας ακούνε εδώ και οι μαθητές τώρα και λένε 1 δις 100 πληρωθήκαν οι αγρότες. Πού είναι? Έχουν να παίρνουν άλλο 1 δις 100 που τα είχαν πάρει πάντα με 31 δωδεκάτου κάθε χρόνο. Φέτος, λέει, ήταν η πρώτη φορά που εφανώσαμε την ΚΑΠ. Τι να κάνουμε, δεν προλάβαμε από το Μάρτιο του 2015 μέχρι 31 δωδεκάτου, δεν προλάβατε. Λέτε όμως δώσατε 800 εκατομμύρια επιπλέον. Τι δώσατε, κύριε Υπουργέ, για να το ξεκαθαρίσουμε? Γιατί αυτά είναι αρταρτημένα και στο site του Υπουργείου σας. Δώσατε και πληρώσατε. Παλιές εκκρεμότητες από το 7 και μετά, λέτε. Πληρώσατε ενστάσεις κατά βάση, όπως γίνεται μέχρι σήμερα και γινόταν και παλιότερα. Φαίνεται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ανακοινώνονται οι πληρωμές και ενημερώνονται οι αγρότες, και βλέπουν ότι για την ενιαία ενίσχυση από το 7 μέχρι το 2012 πληρώσατε 12 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 9,5 αφορούν το 2012. Το ίδιο και για την εξωτική αποζημίωση από εκκρεμότητες το 2008 μέχρι το 2013 πληρώθηκαν περίπου 9,7 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 9,4 αφορούν το 2013. Το πρόβλημα όμως των πληρωμών στη βιολογική γεωργία και εκτενοτροφία παραμένει. Οι πληρωμές που πολλές φορές ανακοινώσατε προεκλογικά, αλλά και εδώ στη Βουλή δεν έγιναν ποτέ. Η παλινοδία σας για τα βοσκοτόπια δημιούργησαν πολλά προβλήματα που παραμένουν. Θέλω όμως να σας επιστήσω την προσοχή ειδικά για τα βοσκοτόπια. Δεν ψηφίσατε ως αντιπολίτευση την τροπολογία τότε Τσαφτάρη Μανιάτη του Μάιο του 2014 και φέρατε καινούργιο νόμο πάλι μέσα από την κολυβίδα του Σιλοάν. Βαπτίσατε τον νόμο αυτόν αντί για βοσκοτόπια βοσκίσιμες γιές που δεν χρειαζόταν, με αποτέλεσμα μόνο καθυστερήσεις στις πληρωμές. Αλλά το λογαριασμό δεν τον έχετε κάνει ακόμη. Μπορείτε να μας πείτε ποια θα είναι η επίδραση στην ενδεχόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ αυτό για το 2017, όταν η χώρα θα βρεθεί με 12 εκατομμύρια στρέμματα λιγότερα επιλέξιμα βοσκοτόπια? Γιατί τις επιδοτήσεις αυτές τις πήραμε με 25 εκατομμύρια στρέμματα βοσκοτόπια και δυστυχώς έχουμε χάσει 12 εκατομμύρια. Το 2017 όμως είναι πολύ μακριά για σας, αλλά έτσι νομίζετε ότι μπορείτε να πορεύεστε. Λοιπόν, τρώγοντας τον χρόνο και λέγοντας και πάλι στους αγρότες υποσχέσεις. Σε σχέση με τον κύριο Κατρούγκαλο, πραγματικά ακούγοντάς του, έλεγε, παιδί μου, οι αγρότες δεν καταλαβαίνουν. Πληρώνανε 950 ευρώ, θα πληρώσουν με τα δικά του τα δεδομένα 100 ευρώ παραπάνω, 1000 ευρώ δηλαδή, το χρόνο. Αυτό είναι? Αυτό λένε οι αγρότες? 954 ήταν το 2014 οι εισφορές. Μέχρι 5.000 εισόδημα
Το 14. Λοιπόν, το 14. Το 15 είναι 1084. Λοιπόν, το 16 πάνε στα 1215. Από 950, 1215. Δεν λέει όμως πόσο πάει το 19. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Πόσο πάει το 19. Το 19, αν βάλουμε 5.000 ευρώ, μάλλον η τρίτη κατηγορία που αναφέρεται, υπολογίζεται με εισόδημα μηνιαίο 726 ευρώ. Δεν είναι αυτό που το υπολογίζει στα 5.000 εισόδημα. 726 ευρώ επί 12 είναι περίπου 8.500. Άρα πάει εισόδημα, εγώ σας βάλω 8.000. Το 2019 θα πληρώσει 256 αντί για 954. Και επιτέλους, σταματήστε αυτό που λέτε, ότι ξέρετε, λέει, η σύνταξη που δινόταν μέχρι τώρα, αυτή η σύνταξη η βασική, εξανεμίζεται, είναι 170 ευρώ, τώρα το 2026 εξανεμίζεται. Συμφωνούμε απόλυτα. Υπάρχει κανένας αγρότης σήμερα που παίρνει 170.000 σύνταξη? 650.000 συνταξιούχοι μέσος όρος συνταξιοδότησης 330 ευρώ. Επιτέλους πείτε και μια αλήθεια, γιατί μάλλον, φίλοι της κυβέρνησης και κύριοι υπουργοί, ο εύκολος αντιμνημονιακός λόγος, οι υποσχέσεις απέναντι σε όλους, σας έχει κάνει να έχετε την εντύπωση ότι και σήμερα σας χειροκροτούν με αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς βλέπετε αντεστραμμένες παλάμες των αγροτών, οι οποίοι αγαναχτούν κάτω από αυτές τις πολιτικές και από αυτά τα μέτρα, όπου τους οδηγούν έξω από την αγροτική παραγωγή, και ενώ συμφωνείτε ότι είναι ένας τομέας οικονομίας, όπου είναι κοινωνικός, αναπτυξιακός, ότι μπορεί να δημιουργήσει πλούτο σε ένα χρόνο και να βγάλει τη χώρα από τα διέξοδα, γιατί είναι αντικείμενο εργασίας και στον τετρογενή και στον τετρογενή τομέα, εσείς τον οδηγείτε στην καταστροφή. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά ο διάλογος πρέπει να γίνει, αλλά σε μηδενική βάση, και το ξανατονίζω, γιατί μόνον αυτό το νομοσχέδιο, είτε το ασφαλιστικό είτε το φορολογικό, δεν διορθώνονται με τίποτα.